Ανέτρεξα σήμερα το πρωί βλέποντας τη συμφορά στις πριν ένα μήνα δηλώσεις των πολιτικών, πολιτιακών αρχών για το υποτίθεται σχέδιο αντιμετώπισης όλων αυτών των εκτάκτων καταστάσεων. Όπου άκουσα τον εκπρόσωπο της πολιτείας μετά τη φωτιά στη Βούλα, που τη χαρακτήρισε ως μεγάλη επιτυχία, ενώ οι επιστήμονες τη χαρακτήρισαν ως προειδοποίηση κακής διαχείρισης, όταν απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης σε περιαστικές περιοχές, γιατί και εκεί η φωτιά σε πολύ μικρό χρόνο έλαβε τεράστιες διαστάσεις. Και ενώ οι επιστήμονες, οι καθήλυνα αρμόδιοι, το χαρακτήριζαν ως σως, κακής διαχείρισης δηλαδή, η πολιτεία περί χαρής έδινε βραβεία και ανακοίνωνε ότι είναι περισσότερο έτοιμη από ποτέ. Και αυτό ένα μήνα πριν. Δυστυχώς, με το χειρότερο τρόπο, οι επιστήμονες, οι ειδικοί του χώρου δηλαδή, επιβεβαιώθηκαν ότι η απουσία ενιαίου σχεδίου αντιμετώπισης, εθνικού μάλλον σχεδίου αντιμετώπισης τέτοιων εκτάκτων περιστατικών δεν υφίσταται. Υφίσταται κάτι άλλο που εγώ θα το χαρακτηρίζω αλλαλού. Ποιο νομίζεις ότι είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, παρακολουθώντας? Κοιτάξτε, η χώρα μας είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που οι πιστώσεις δασοπυρόσβεσης, κατάσβεση δηλαδή καταστατικές, είναι περισσότερες τις πιστώσεις πρόληψης. Ακόμα και αυτές οι ελάχιστες πιστώσεις πρόληψης διατίθενται και χορηγούνται χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο αντιμετώπισης που θα έπρεπε να είναι προϋπόθεση για να δοθούν. Η φωτιά που ξεκίνησε χθες ξεκίνησε σε ένα περιαστικό δάσος που είχε ξανακαεί. Ένα δάσος που κατασταλτικά θα ήταν θεωρητικά εύκολο και μάλλον έτσι νομίστηκε στην αρχή για την καταπολέμησή του. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, και αυτά τα περί κλιματικής αλλαγής, όπως είπατε, είναι το ίδιο σαν και το οργανωμένα σχέδια εμπρισμών. Το άλοθη, ένα επιπλέον άλοθη για να δικαιολογούμαστε όταν δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα έπρεπε δηλαδή αυτές τις ώρες και τις ημέρες να έχουμε αξιοποιήσει όλο το ανθρώπινο και μηχανικό υλικό που έχουμε για την επόπτευση των χώρων. Δηλαδή, θα ήθελα να ξέρω αν πετούσε αεροπλάνο πρόληψης, αεροπλάνο δηλαδή στον αέρα, όπως στην αεροπορία τα λένε αεροπλάνο επιφυλακής readiness. Τι ακριβώς, δηλαδή, όταν ανακοινώνουμε ότι έχουμε κατάσταση επιφυλακής, τι ακριβώς, ας πούμε στους πολίτες, τι είναι η επιφυλακή μας? Δηλαδή, έχουμε εποχούμενους, έχουμε περίπολα, έχουμε στον αέρα κάτι που, από ό,τι φάνηκε, αν υπήρχε στον αέρα κάτι εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι η φωτιά δεν ελέγχθηκε στην αρχή. Τους ανέμους τους ξέραμε ότι θα τους έχουμε. Υψηλή θερμοκρασία δεν είχαμε. Δεν είχαμε συνθήκες δηλαδή καύσωνα. Φανταστείτε να είχαμε και αυτό. Συγγνώμη για την μακρηγόρηση. Όχι, όχι, όχι. Εδώ όση ώρα μιλάς, Βασιλή, στέλνουν από το λεκανοπέδιο και από περιοχές που είτε είναι εντός είτε έχουν θέα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας ότι για τα αίτια της φωτιάς, νομίζω πως είναι προφανές, το ξέρουν και οι πέτρες πια, έχοντας άπλετη θέα του βουνού. Σας λέω ότι έχουμε τραγικούς χειρισμούς, έλλειψη συντονισμού στα πρώτα στάδια και τελικά γι' αυτό ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως ήρθαν. Η φωτιά θα μπορούσε να έχει σβήσει μέσα σε πρώτες δύο ώρες. Αλλά εγώ, λέει, μέχρι τις 7 το απόγευμα έβλεπα ένα καναντέρ, τρία ελικόπτερα, σε 9 έγιναν 5. Μετά αποχώρησαν λόγω σκοταδιού. Ακόμη και τώρα ζορίζονται τα καναντέρ, με υπερπροσπάθεια κάνουν, ηρωική, ό,τι μπορούν να κάνουν, αφήνουν το νερό από 600 μέτρα ύψος. Τώρα έρχονται και τώρα έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ώρες και τα Έριξον. Και στο ίδιο μήκος κύματος είναι όλοι όσοι στέλνουν μηνύματα ότι υποτίθεται ότι στην Πεντέλη, όχι υποτίθεται, έχεις αρκετά πυροφυλάκια. Έχεις δημοτικές αρχές, γιατί είναι πολυεμπλεκόμενες, που γνωρίζουν τι συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια. Έχεις περιφέρεια που επίσης γνωρίζει. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν είναι ώρα για γκρίνια, θα μου πεις εσύ, το ξέρω, είναι η ώρα της μάχης, όμως πρέπει πολύ γρήγορα αυτά να αναταχθούν. Είναι σαφές, Γιώργο, ότι υπήρξε πρόβλημα στην καταστολή αυτής της φωτιάς στην αρχή. Στη συνέχεια η φωτιά, και μου κάνει εντύπωση, το κομμάτι το δασικό από το περιαστικό, που είναι ένα συνδυασμός μεταξύ δασικής και αστικής χρήσης, το κομμάτι αυτό πώς διαχωρίζεται? Δηλαδή, σε άλλες προηγμένες ώρες θα μπορούσε να δεις μια τεράστια ζώνη ασφαλείας, η οποία δεν θα επέτρεπε τη φωτιά να περάσει στην αστική ζώνη εδώ. Αυτά βέβαια δεν συμβαίνουν. Και θα ήθελα να τονίσω ότι για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτεία το 2019, μετά την συμφορά του στο Μάτι, είχε με διακομματική συνένεση
οριστεί ένας ξένος εμπειρογνώμονας με κάποιους Έλληνες επιστήμονες που δεν συμμετείχαν υπηρεσίας αλλά ήταν επιστήμονες και μόνο και κατέρευσαν το εθνικό στάδιο διαχείρισης, το οποίο κάλυπτε την περίπτωση από την πρόληψη, από την προκαταστολή, την καταστολή και την διαχείριση μετά. Αυτό έγινε αποδεκτό από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, την άνοιξη του 19, όλοι ομόφωνα, όλες τις πτέρυγες της Βουλής και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το λεγόμενο επιτελικό κράτος, για το οποίο τα αποτελέσματα όσον αφορά τη διαχείριση των πυρκαγιών. Συγγνώμη δηλαδή που μιλάω έτσι και τίποτε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν γίνεται κάθε φωτιά που έχουμε σε αυτή τη χώρα τα 2,5-3 τελευταία χρόνια να παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Και συνεχώς να λέμε ότι προστατεύσαμε την ή κάνουμε προσπάθεια προστατεύσει τη ζωή. Πολύ, πολύ, πολύ θαυμάσιο, αλλά ποτέ δεν τα ξεχωρίζαμε αυτά. Πάντα τα είχαμε μαζί. Διαχείριση, προστασία τη ζωή και τη περιουσία των πολιτών. Τώρα έχει αλλάξει, έχει γίνει διαχείριση τη ζωή, προστασία τη ζωή και των βασικών υποδομών του κράτου και τελευταία ακούγεται και πολύ συχνά και τη περιουσία των πολιτών και αυτό είναι που με ανησυχεί. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι αν έχουμε χειμώνα βαρύ θα έχουμε άλλα προβλήματα από την αποψήλωση αυτή τη στιγμή στην Πεντέλη, έτσι. Να μην το ξεχάσουμε κι αυτό. Εντάξει, αυτό είναι το παρελκόμενο. Φυσικό επακόλουθο. Μάλιστα. Μάλιστα. Μου λένε εδώ ότι η απόρρια της έλλειψης συντονισμού είναι το γεγονός ότι 2 ώρες υπήρχε κεντρικό τηλεοπτικό δίκτυο που μετέδιδε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη ροή φυσικού αερίου στο λόφο Edison σε κατοικίες και χρειάστηκε 2 ώρες για να επιβεβαιωθεί και να κοπεί η παροχή εκεί. Εντάξει, παιδιά, τώρα μέσα στην ιστορία που είναι τι να πρωτοτύπω. Γιώργο, θέλω να πω εδώ και επειδή το παρακολούσα το θέμα και εγώ όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα παρακολουθώντας ρεπορτάζ, πράγματι το έβλεπα και την σημαντική αγωνία του συναδέλφου σου, ενημέρωναν την πολιτεία και δυστυχώς, και αυτό είναι τραγικό, δείχνοντας σε τι κατάσταση βρισκόταν η πολιτεία εκείνη τη στιγμή, υπήρξε επίσημη διάψευση της πολιτείας, λέγοντας ότι δεν είναι φυσικό αέριο, αλλά κοσμογκάζ, όπως ακριβώς το έλεγαν. Κοσμογκάζ είναι εταιρεία, δεν είναι αέριο. Υγραέριο είναι το περιεχόμενο της κοσμογκάζ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι το χαρακτήρισε η πολιτεία για να διαψευστεί αργότερα από τα γεγονότα. Δηλαδή, προσπαθούσε ακόμα και αυτό το πραγματικό γεγονός να το υποβαθμίσει. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα. Ίσως είναι και η τελευταία ευκαιρία αυτό το καλοκαίρι να βγουν κρίσιμα συμπεράσματα σε αυτό που έχεις πει εξ αρχής με τις φωτιές εδώ στην Κρήτη, ότι η πρόληψη είναι ο καθοριστικός παράγοντας και η εμπλοκή σε αυτήν, ποιοι εμπλέκονται στην πρόληψη, είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Διότι έτσι όπως πορευόμαστε, επαρκέστατες είναι αριθμητικά οι πυροσβεστικές και οι άλλες ομάδες πυρόσβεσης, αλλά δεν λειτουργεί. Αυτό φαίνεται. Θα ήθελα να πω εδώ για τους ορισμένους συναδέλφους οι οποίοι ανησυχούν από τα λεγόμενά μου, λέγοντας ότι εφόσον υπάρξει ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης, το οποίο ξεκινάει από την προστασία, δηλαδή από την πρόληψη και φτάνει στην καταστολή και μετά στην αποκατάσταση, η κατασταλτική διαδικασία φυσικά και δεν θα φύγει από το πυροσβεστικό σώμα, αλλά δεν μπορεί οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να είναι ατάκτως ηρημένες. Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει από πριν να υπάγονται σε ένα ενιαίο σχέδιο συμπεριφοράς και όχι αυτό που γίνεται να ακούω τον κάθε δήμαρχο ή την κάθε δημαρχίνα να λέει τώρα αυτή την ώρα επιχειρούμε εκεί ή έδωσα εντολή. Τι θα πει έδωσα εντολή, ο καθένας δίνει εντολή για κάτι ή πήρα και πήγα εκεί, πάρω και πάρω. Αυτά θα πρέπει να υπάρχουν στον ενιαίο σχεδιασμό και φυσικά να υπάρχουν και τα τοπικά σχέδια αντιμετώπισης για τις επιμέρους δράσεις των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες πρέπει να αξιοποιήσουν.